Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη. Αν κρίνουμε και από το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε στην πρεμιέρα. Τα κορίτσια προσπάθησαν πάρα πολύ γι' αυτό. Καταφέραμε να προηγούμαστε με ένα σχετικά καθαρό σκόρ από το ημίχρονο. Στη συνέχεια δείξαμε κάποια σημάδια κούρασης και έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης. Αυτό βέβαια δεν μας κόστησε. Τα κορίτσια έβγαλαν αρκετές από τις αρετές τους στο γήπεδο, το ίδιο αρκετός κόσμος που ήρθε σήμερα. Και έτσι καταφέραμε με το ευρύ σκόρ να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, τι επιδιώκει ο Ούπο Καστοριάς? Το έχουμε πει από το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, το έχουμε πει από την αρχή της προετοιμασίας φέτος. Ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος. Η ομάδα να προσπαθεί να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο. Ο κόσμος που θα επιλέγει να ξοδέψει τις 2-3 ώρες της Κυριακής το μεσημέρι στο γήπεδο να περνάει καλά, να το ευχαριστιέται. Και εννοείται μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια των κοριτσιών να έρθει μια γρήγορη και όσο πιο εύκολη παραμονή γίνεται. Τίποτα παραπάνω. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο της Καστοριάς που ήταν αρκετός σήμερα στο ΔΑΚ. Αρκετός ο κόσμος. Ελπίζω να μην τον κρατήσουμε μόνο με τα αποτελέσματα, να είναι και κοντά μας σε πιθανά αρνητικά αποτελέσματα. Τον έχουμε ανάγκη. Δίνει όθηση και σε μένα και στα κορίτσια. Εμείς από τη μεριά μας δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα παίζουμε την τέλεια μπάλα, αλλά τουλάχιστον θα βλέπει μια σοβαρή προσπάθεια από τη μεριά μας, γιατί κάνουμε 3 εβδομάδες την προπόνηση. Τα κορίτσια έχουμε 23 άτομα στο ρόστερ, οι προπονήσεις δεν γίνονται κάτω από 19 άτομα και το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα μπαίνουμε μέσα, θα τιμούμε την ιστορία της πόλης. Δυστυχώς αντρική ομάδα δεν υπάρχει της Καστοριάς, φέρουμε το όνομα Καστοριά. Άρα η υπόσχεση όλων μέσα από το Σύλλογο είναι ότι θα δίνουμε το 100% μέσα στο χορτάρι και θα στοχεύουμε στη νίκη. Μεγάλη νίκη σήμερα της Καστοριάς, 4-0. Πες μας και τις δικές σου εντυπώσεις για το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, τα δώσαμε όλα και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Πήραμε τη νίκη, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι πιστεύω. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο να δώσουμε ό,τι δώσουμε και σήμερα και παραπάνω. Θέλουμε να παραμείνουμε πολύ στην κατηγορία και η άνοδος θα μας έκανε κάτι κακό, αλλά θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο στόχος μας είναι κυρίως η παραμονή στην Β' Εθνική και άμα έρθει και άνοδος, καλώς. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο που είδαμε σήμερα ότι στηρίζει την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Ελπίζουμε να έρχονται σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματα. Μας δίνει πολύ ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, με τις φωνές και όλα αυτά και τον ευχαριστούμε.